Εύχομαι η επόμενη τετραετία να είναι να βιώσει το πάνω κάνατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εποφυλία των δημοτών. Επίσης, να συγχαρούμε όλους τους εκ νέου εκλεγέντες και νέο εκλεγέντες υποψηφίους που θα συγκροτήσουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο της 1 Σεπτεμβρίου και προσωπικά εύχομαι να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος και ουσιαστικός με αφορμή τα δυσεπίλητα προβλήματα που ταλανίζουν το Δήμο, έτσι ώστε να δοθεί πραγματική λύση σε αυτά και να μην γίνουν αντικείμενο στο στίχο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά να δοθούν πραγματικές λύσεις. Εύχομαι λοιπόν το έργο της νέας διοικητικής περίοδου να είναι έργο υποφιλία των δημοτών. Ορίστε κύριε Δημοτικό Πρόεδρο. Συνεχίζεται η λειτουργία, συνεχίζεται αυτή η διοικητική περίοδος στην οποία διανύουμε. Στο μυαλό μας και στην προσπάθειά μας είναι η αλήθεια ότι υπήρχε μια παύση λόγω των εκλογών. Μπήκαμε ο καθένας σε μια άλλη διαδικασία. Διαδικασία προσπάθειας, διαδικασία έντασης. Εύχομαι σε όλους τους επιτυχώντες καλή επιτυχία, συγχαρητήρια. Καινούριο σχήμα θα προκύψει, αλλά θα προκύψει από το Σεπτέμβριο. Συνεχίζουμε εμείς την προσπάθειά μας. Έχουμε ευθύνη μέχρι και το τέλος αυτής της περίοδου να είμαστε παρόντες, να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε για το καλό του τόπου. Σε όσους δεν ευτύχησαν να εκλεγούν, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, είναι μια δυσαρεστή κατάσταση που όμως τους επαναφέρει στην πρώτερη διαδικασία της ενασχόλησής τους, θα ηρεμήσουν, θα ησυχάσουν, θα παρακολουθούν όλους όσους συμμετέχουν και θα μας κρίνουν. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή πορεία στους νέους εκλεγμένους και καλή ξεκούραση και ηρεμία σε αυτούς που θα εγκαταλείψουν το στίχο. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τον Δημοτικό Πανεπιστημιακό, όπως επίσης και το σύνολο των αγωνιζομένων και όχι μόνο των επιτυχών για τον αγώνα τον οποίο δώσατε και αυτοί ξέρουν κάτι από τον καθένα. Κάτω από ποιε συνθήκε και ποιε προποθέσει δόθηκε αυτό ο αγώνα. Εγώ κύριε Δήμαρχε, θα σταθώ και λίγο κριτικό απέναντί σα. Ελπιστούμε ότι με τη νέα δημοτική περίοδο, η οποία ξεκινάει στι 1 Ιανουαρίου 2019, θα ελπιστούμε να προσπαθήσετε ακόμη περισσότερο, γιατί η προηγούμενη θητεία, την οποία διανύσατε σχεδόν 5 έτη, θα συμπληρώσουν τα 5 έτη. Δεν ήταν και η καλύτερη για το Δήμο μας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ το πρώτο σειρά μου, κύριε Δήμαρχε, και συγχαρητήρια για την αναγκαιότητα που ξεκινάει την παράταξή σας. Ευχαριστώ σε όσους εκλέχθηκαν καλή δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο χρονικά που προλαμβάνουν. Εύχομαι τα 4 χρόνια που σας δίνονται, σε αυτά τα 4 χρόνια να καλυφθούν τα κακώς κείμενα που υπήρξαν στην προηγούμενη θητεία σας. Ο κλειστέρης πλέον αλλάζει τα δεδομένα και θεωρώ ότι η σύσταση του σώματος θα πρέπει να υπάρχουν, όπως προείπαν, και οι απαραίτητες κλήσεις, συνεργασίες, ίσως τελικά να δούμε κάτι καλύτερο στον τόπο μας. Σε όσους δεν εκλεγήκαμε, νομίζω το έχω πει ότι ο ρόλος του νεκρού πολίτη είναι εξίσου σημαντικός. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι ότι τις περισσότερες φορές το ταξίδι αξίζει και όχι η ήθαρη. Έτσι λοιπόν, δεν θα πέσω στη λούπα να αρχίσω τα ευχαριστήρια και τα ευχολόγια και το περί.
παιδιά από το ταξίδι αξίζει. Και για αυτό το ταξίδι εύχομαι σε όλους τους δημότες να είναι ενεργοί, γιατί το μόνο που τρέχουν οι διοικήσεις, ιδιαίτερα αυτές οι οποίες δεν στέκονται καλά στα πόδια τους, ιδιαίτερα αυτές οι οποίες δεν έχουν την ευστάθεια, την μηχανική απαραίτητη, τρέχουν τον ενεργό πολίτη. Και εγώ δεν θα είμαι όπως ο κ. Δημητριάδης, ο κ. Μίχος, δεν θα συμμετέχω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά την ιδιότητα του ενεργού πολίτη δεν μπορεί κανείς να την απεμπολίσει, όπως και από τους υπόλοιπους. Είναι ο πιο φτωχός με την απουσία σας. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια. Ξέρω ότι σας εκτιμώ ιδιαίτερα πάνω απ' όλα σαν φίλο και σαν άνθρωπο που μετά σας συνάδελφο. Έχουμε ό,τι καλύτερο για εσάς και σας κάνω ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, δεν θα πω συγχαρητήρια. Θα πω όμως συγχαρητήρια για ένα άλλο κομμάτι, ότι είσαι πολιτικός μάγκας. Μπράβο, είσαι πολιτικός μάγκας. Γιατί? Γιατί ενώ ψάχνατε τους βουλευτές του νομού, κάποτε τελικά σας βρήκαν αυτοί. Τους κάνετε να σας ψάξουν αυτοί. Είσαι πολιτικός μάγκας γιατί, ενώ κάποιοι σας έχουν για φασογραφία στα δικαστήρια, τους κάνετε να τρέχουν για εσάς. Είσαι πολιτικός μάγκας γιατί πριν από 3-4 μήνες κάποιος βγήκε στο ράδιο απένα και είπε ότι όποιος δεν είναι μαζί σας, σημαίνει ότι τα πήρε. Γι' αυτό το κάνατε να φύγει τις πιζάμες. Είστε πολιτικός μάγκας γιατί ξεχνήσατε ανθρώπους του Πάνε Πανού Πασό να φωτογραφίζονται μαζί σας, γιατί κρατούσαν και βγάζανε μια κακία άτομα τα οποία εμείς κάποιοι τα στηρίξαμε. Είτε με συγκινικά πρόσωπα που τρέχαμε να τους βγάλουμε δημάτους, άσχετα αν έπεσαν. Αυτοί εξάρτησαν όλα τα περιθώρια της κακίας. Είστε πολιτικός μάγκας για όλα αυτά. Συγχαρητήρια θα πω στην ομάδα του Κώστα τον Αλμπάνη, οι οποίοι με εμάς κάποιους μισήλικες και πιτσιρικάδες σας κάνουν να χάσετε τον ύπνο σας και σας ήρθα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι για να τα πούμε στο δεν αφορούν καν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ορίστε και δεν έχει το λόγο, ορίστε. Εγώ, κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, πράγματι δεν κατάλαβα την τοποθέτηση του κύριου Σιρόπουλου. Ξέρω, η κατάσταση είναι δύσκολη. Και μάλιστα όταν φτάνει στην κρίση και δεν πίνει νερό, η πικρία είναι μεγάλη. Τώρα, για πολιτική μαγιά, εγώ δεν θα μιλήσω. Σίγουρα ο καθένας επιλέγει την τακτική την οποία ακολουθεί και ή του βγαίνει ή δεν του βγαίνει. Το αν εσείς στην παράταξη του Πασόκ έχετε ιδιαίτερα ζητήματα και δεν μπορείτε να συγχωρήσετε το ένα στον άλλο και να καταλάβετε ένα στον άλλο, δεν θα απολογηθώ εγώ. Είναι τιμή για μένα. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι κουβέντα που πρέπει να γίνεται εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή μου προκαλείτε θα σας απαντήσω. Είναι τιμή για μένα ότι εκλεκτότερο είχε αυτή η παράταξη, συμπαρατάχθηκε μαζί μου και το ευχαριστώ και βοήθησε τη δική μου προσπάθεια και την προσπάθεια της όλης ευθύνης. Δεν ξέρω και γι' αυτό γιατί πρέπει να απολογηθώ. Ίσως θα πρέπει εσείς να προβληματιστείτε. Όλοι όσοι διαλέξατε έναν άλλο δρόμο, να κάνετε την αυτοκριτική σας και να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας που για το μέλλον θεωρώ πως θα σας είναι χρήσιμα. Επομένως, αλλού πέστε αυτά που είπατε, όχι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως όχι σε μένα. Νομίζω ότι ο κύριος Σιρόπουλος, καταρχήν καλησπέρα σε όλους, περιέγραψε ό,τι έχουν διαδραματιστεί αυτές τις μέρες στην περίοδο των εκλογών. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας. Κάποιοι θα είμαστε εδώ ως νέα διοίκηση, κάποιοι δεν θα είμαστε. Πραγματικά νιώθω την ανάγκη να εκφράσω το ότι το σώμα χωρίς εσάς, κύριε Ράπτη, θα είναι φτωχότερο. Εύχομαι να είμαστε πιο παραγωγικοί και πιο αποτελεσματικοί και πραγματική μου ευχή και έκκληση είναι αυτή η αίθουσα να είναι πάντα γεμάτη. Να είναι οι δημότες και οι συνδημότες μαζί μας. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη. Είμαστε καλά, κυρία Σόγια, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από να περιγράψω την πραγματικότητα. Αυτό
Συμβούλιο, ψέματα δεν είπα, είναι η δικαστική γραμμή αληθείας και γνωρίζει πολύ καλά πρώτα.